Αναστάτωση επικρατεί στο κολυμπητήριο Ηρακλείου μετά την χρόνο κατανομή των διαδρομών, αφού τα σωματεία Τρίτων, Ωκεανός και Πρωταθλητές θεωρούν ότι αδικούνται. Μάλιστα, οι αντιδράσεις τους πήραν και επίσημη μορφή, κινώντας διαδικασίες μέσω δικηγόρων. Οι γονείς των τριών κολυμπητικών σωματείων που αναφέραμε διαμαρτύρονται τονίζοντας πως μεσούς της περίοδου πρέπει να ανατρέψουν το πρόγραμμά τους, χωρίς όπως υποστηρίζουν να έχουν επαρκείς εξηγήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε πολλοί γονείς που έχουμε πληρώσει και δεν γίνεται να αυτή τη στιγμή να μας βάλουν έξω. Αυτό δεν είναι σπίτι τους. Είναι όλο νόμο. Σε όσους λένε ότι πάνε με βάση τον νόμο και με βάση τη βαθμολογία από την κολυμπητική ομοσπονδία. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος είναι πρώτη βαθμολογία. Και ούτε αυτό το παίρνουν σαν παράδειγμα. Να το λάβουν σαν υπόψη τους. Μας βγάζουν έξω με το έτσι θέλω. Δεν θα βγούμε το έτσι θέλω. Είμαστε εδώ πέρα να το πολεμήσουμε. Παιδιά, να το πολεμήσουμε. Εδώ και 6 χρόνια μιλάμε που κολυμπάει ασταμάτητα και έρχεται 6 φορές την εβδομάδα να κολυμπάει γιατί αγαπάει το κολύμπηση και προσπαθούμε και εμείς όπως κάθε ένας γονής 6 φορές την εβδομάδα να φεύγει από κάπου, να έρθει να φέρει στην ώρα σωστά ένα παιδί. Και από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ενημερωθεί γιατί τα καταργηθούν ορισμένες ώρες στα παιδιά μας που κολυμπάνε, χωρίς λόγο, χωρίς εξήγηση. Στο κολυμπητήριο Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης. Αναγνωρίζουμε όλο το δίκαιο. Γιατί έχετε απόλυτο δίκαιο. Λόγω του προγραμματισμού και αυτό που ζητήσαμε. Γιατί να μην μείνει το πρόγραμμα όπως ήταν. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Από ό,τι είπαμε. Είπανε και οι νομικοί σας σύμβουλοι. Ότι είναι απαράδεκτο μεσούσες της περίοδου, της αθλητικής περίοδου, να αλλάζει οποιοδήποτε πρόγραμμα και να ανατρέπει τον προγραμματισμό, τον οικογενειακό προγραμματισμό του καθενός. Δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά αλλού. Είπαμε, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες αδικίες που εμείς δεν τις ξέρουμε, ας τις διορθώσουν από την επόμενη περίοδο, από την επόμενη σεζόν. Κάντε υπομονή μέχρι την Τετάρτη, εγώ θα σας έλεγα. Μετά από πρόσκληση και πρωτοβουλία του Προέδρου του ΕΑΚΗ, κ. Ζερβού, και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών της Διοικούσης Επιτροπής, έστειλε επιστολή στην Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος, όπως ζητήθηκε από τον γραμματέα της, κ. Σαρακατσάνη, να επισκεφθεί την Τετάρτη το Ηράκλειο, κάτι που θα γίνει με στόχο μια οριστική λύση για τις διαδρομές στο κολυμπητήριο. Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης με όλα τα σωματεία σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Το πρόβλημα της χρονοκατανομής των διαδρόμων στο κολυμπητήριο Ηρακλείου είναι διαχρονικό και εμείς ως νέα διοίκηση θέλουμε να βρεθεί μια μόνιμη λύση, η οποία θα δοθεί μέσα από τα όργανα των σωματείων, τον διάλογο μεταξύ τους και την Κολυμπητική Ομοσπονδία. Τα σωματεία γνωρίζουν το πρόβλημα και κυρίως γνωρίζουν και τη λύση του. Μια λύση που θα επιδιώξουμε να δοθεί με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Τεχνικού Συμβούλου της ΚΟΕ στο Ηράκλειο.